Να καλωσορίσουμε κοντά μας τον Δόκτωρ Αναστάσιο Δεκρή, πλαστικό χειρουργό, μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Μεταμόσχευσης Μαλλιών και επιστημονικό διευθυντή της εξειδικευμένης κλινικής Advanced Hair Clinics. Χαίρετε! Χαίρετε! Θα μιλήσουμε σήμερα για ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα αυτή την εποχή, την τριχόπτωση. Πώς μπορεί να καταλάβει κάποιος αν η τριχόπτωση που έχει είναι εποχική ή αν πρέπει να ανησυχήσει και να πάει στο γιατρό? Η εποχική τριχόπτωση, καταρχάς, όπως το λέει και το όνομά της, είναι κάτι που παρατηρείται σε συγκεκριμένες περιόδους του έτους. Είναι κυρίως προς το τέλος της άνοιξης, το Μάιο, και αρχές του φθινοπόρου, κυρίως το Σεπτέμβριο. Αυτό, σαν μια συνεχιζόμενη διαδικασία, είναι κάτι που στην περίοδο της ζωής μας το έχουμε αντιληφθεί και έχει συμβεί σε όλους. Όταν η τριχόπτωση όμως αυτή εμφανίζεται ή επιτείνεται και σε άλλες περιόδους που ξεπερνούν τα στενά όρια αυτά τα χρονικά που είπαμε, ή όταν η τριχόπτωση που και φυσιολογικά υπάρχει σε καθημερινή βάση. Χάνουμε κάποιες τρίχες. Βλέπουμε στο μαξιλάρι μας, στο μπάνιο, στη χτένα μας. Όταν λοιπόν αυτό πάρει σοβαρότερες διαστάσεις, μεγαλύτερο αριθμό τριχών και κυρίως όταν αρχίσει αυτό να γίνεται αισθητό, αντιληπτό από τον ίδιο τον άνθρωπο, σαν μείωση του όγκου των μαλλιών αρχικά και σαν λέπτυνση της τρίχας ή σαν εμφανής αρρέωση, που παρατηρείται κυρίως στους άνδρες, τότε πρέπει πλέον να ανησυχήσουμε σοβαρά. Άρα πάμε στο γιατρό, στον δερματολόγο μας και τι λύσεις θα μπορούσε να μας προτείνει, τι λύσεις υπάρχουν για την τριχόπτωση? Καταρχάς πρέπει να γίνει μια σωστή εκτίμηση, κλινική εξέταση και λήψη κληρονομικού ιστορικού. Γιατί στο πλείστο των περιπτώσεων, άνω από το 90% των περιπτώσεων στους άνδρες και σε πολύ ψηλά ποσοστά και στις γυναίκες, τα αίτια είναι κληρονομικά. Είναι η κλασική ανδρική φαλάκρα που λέμε ή ανδρογενετική αλοπαικία στην ιατρική ορολογία. Αυτή κληρονομείται και από τους δύο γονείς μας, εξελίσσεται με βάση αυτά τα κληρονομικά χαρακτηριστικά στην πορεία του χρόνου και έχει μια συγκεκριμένη αντιμετώπιση που θα πούμε μετά. Επειδή όμως μπορεί να υπάρχουν άλλες πιο σπάνιες μορφές αλοπαικίας, όπως είναι η γυροειδής αλοπαικία, οι ουλωτικές αλοπαικίες, ακόμη αλοπαικίες από διαταραχές του θηριοειδούς, από διαταραχές των γυναικείων ορμανών στις γυναίκες, από περίεργες δίαιτες, από λήψη φαρμάκων, θα πρέπει να ληφθεί ένα πολύ λεπτομερές κληρονομικό και ιατρικό ιστορικό για να μπορούμε να αποκλείσουμε όλα αυτά τα αίτια και να καταλήξουμε δι' αποκλεισμού στην διάγνωση. Πολύ σημαντικό αυτό που μας λέτε, γιατί στην ουσία όλα είναι λόγοι για τριχόπτωση. Βεβαίως. Και μάλιστα το ξαναλέω ότι στις γυναίκες ειδικά είναι πιο περίπλοκο το θέμα της διάγνωσης της τριχόπτωσης. Μπορεί να ξεκινάει από πολύ απλά πράγματα που δεν μπορεί να φανταστεί μια νέα γυναίκα. Δηλαδή, το πώς χειρίζεται τα μαλλιά της, συχνές βαφές, το ponytail, η αλογοουρά που πολλές φορές για λόγους styling χρησιμοποιεί μια γυναίκα, σε ένα υπόστρωμα αδύναμου μαλλιού, το οποίο έχει στην κληρονομικότητά του να πέσει κάποια στιγμή, να αδυνατήσει, μπορεί να επιταθεί, να γίνει πιο γρήγορα. Επομένως, καταλαβαίνετε, δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, πρέπει να γίνει μια πολύ λεπτομερής εξέταση και διάγνωση. Πράγματα που κάνουμε δηλαδή και εμείς οι γυναίκες στην καθημερινότητά μας και δεν τα καταλαβαίνουμε καθόλου. Ακόμη μια δίαιτα πολύ έτσι φτωχή σε θερμίδες ή που μπορεί να προκαλέσει μια αναιμία, μπορεί να είναι ένα αίτιο τριχόπτωσης. Άρα, εφόσον ληφθεί το ιατρικό ιστορικό και βγάλετε ένα συμπέρασμα, ποιες είναι οι λύσεις που προτείνετε για θεραπεία? Εφόσον λοιπόν διαπιστώσουμε από την κλινική μας εξέταση και από το ιστορικό μας ότι υπάρχουν αίτια μη κληρονομικά, διαταραχές ορμονικές, διατροφικές κλπ. Εκεί πέρα προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε πρώτα αυτές τις υποκείμενες διαταραχές. Εφόσον αυτό το καταφέρουμε, πραγματικά με ελάχιστη υποστηρικτική αγωγή, κυρίως συμπληρωματική σε σίδηρο, σε ιχνοστοιχεία, μπορούμε να έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα μέσα σε λίγους μήνες. Σταμάτημα και υποστροφή του φαινομένου. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και μία ένδειξη. Μία δηλαδή τέτοια αντιμετώπιση και αποκατάσταση του υποκειμένου προβλήματος μέσα σε λίγο καιρό, ότι όντως ήταν κάτι απλό και αντιμετωπίσιμο. Στις άλλες περιπτώσεις, όπου φαίνεται ότι δεν είναι μια κλασική τέτοια περίπτωση, αλλά μάλλον πρόκειται για κληρονομική τριχόπτωση, εκεί πέρα θα πρέπει να παρέμβουμε με συγκεκριμένη φαρμακευτική αγωγή και με μια τοπική αντιμετώπιση. Δυστυχώς, τα όπλα που έχουμε στο οπλοστάσιο μας δεν είναι πολλά. Εντάξει, okay. Αυτό μπορεί να είναι και καλό όμως, γιατί με κάτι πολύ συγκεκριμένο μπορεί να αντιμετωπίζεται η τριχόπτωση που έχει τόσο πολλά παρακλάδια, οπότε μπορεί να αντιμετωπιστεί πολύ συγκεκριμένα και να είναι κάποιος και πολύ σταθερός και τυπικός αυτό. Δεν έχετε άδικο, αλλά εμείς ως γιατροί θα προτιμούσαμε να έχουμε περισσότερα όπλα στο οπλοστάσιο μας για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση παρά μετρημένα στα δάχτυλα του ενός χεριού. Και αν μιλάμε για την τριχόπτωση, μιλάμε πρακτικά γι' αυτό. Στους μεν άνδρες έχουμε δύο ειδών
φαρμακευτικές αγωγές mm-hmm. τοπικές ή συστηματικές που μπορεί να ληφθούν. Είναι η ουσία που ονομάζεται μινοξιδίλη και η ουσία που ονομάζεται φιναστερίδη. Στις δύο γυναίκες, όπου δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τη φιναστερίδη, ειδικά στις νεότερες γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας, γιατί είναι ένα αντιανδρογόνο, μπορούμε να εφαρμόσουμε ως φαρμακευτική αγωγή μόνο την μινοξιδίλη. Και εκτός αυτού, σε μη φαρμακευτικές αγωγές, η μόνη σύγχρονη θεραπεία που βλέπουμε ότι έχει πολύ καλά ενθαρρυντικά αποτελέσματα και είναι μια αυτόλογη μεσοθεραπεία, είναι το λεγόμενο PRP, το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια. Άρα, πολύ συγκεκριμένα φαρμακευτικά προϊόντα και είναι πολύ σημαντικό να το λέμε αυτό, γιατί ο καθένας μπορεί να δοκιμάσει διάφορα για να αντιμετωπίσει την τριχόπτωση και μας είπατε την αυτόλογη μεσοθεραπεία. Τι ακριβώς είναι αυτό? Η αυτόλογη μεσοθεραπεία με το PRP, το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια, είναι μια θεραπεία γνωστή στην θεραπευτική της επανορθωτικής χειρουργικής, κυρίως της πλαστικής χειρουργικής, εδώ και κάποιες δεκαετίες. Ουσιαστικά συνίσταται στη λήψη μικρής ποσότητας αίματος από τον ασθενή, φυγοκέντρηση, απομόνωση του πλάσματος που έχει τα έμορφα συστατικά όπως είναι τα αιμοπετάλια, όπου εδράζονται οι λεγόμενοι αυξητικοί παράγοντες. Mm-hmm. Οι αυξητικοί παράγοντες είναι πρωτεΐνες που κυκλοφορούν φυσιολογικά στο αίμα κάθε ανθρώπου και δρούν όταν υπάρχει κάποιος τραυματισμός ή κάποιος εξωτερικός ερεθισμός, ώστε να συρρεύσουν και να αρχίσουν να πολλαπλασιάζονται τα κύτταρα του οργανισμού για να επιδιορθώσουν τη συγκεκριμένη βλάβη. Όταν λοιπόν εμείς φυγοκεντρήσουμε το αίμα του ασθενούς και απομονώσουμε το πλάσμα και καταφέρουμε με κατάλληλο τρόπο να το ενεργοποιήσουμε, ουσιαστικά τι καταφέρνουμε? Να έχουμε ένα πλάσμα το οποίο είναι πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες, έως και 20 φορές περισσότερο από ό,τι κυκλοφορούν φυσιολογικά στο αίμα μας, και με τον τρόπο αυτό να εγχύσουμε ή να ενέσουμε τοπικά εκεί που υπάρχει το πρόβλημα, αυτό το πλούσιο σε αυξητικούς παράγοντες πλάσμα, επιτυγχάνοντας τι έτσι, τον πολλαπλασιασμό των κυττάρων και το σταμάτημα της τριχόπτωσης και την αύξηση της τριχοφίας. Πολύ μεγάλο νούμερο, έως και 20 φορές είπατε. Ακριβώς. Μάλιστα. Τι αποτελέσματα πρέπει να περιμένει ο ασθενής και πόσο καιρό πρέπει να περιμένει για να τα δει? Πολύ σωστή ερώτηση. Τα αποτελέσματα ουσιαστικά καλύπτουν ένα φάσμα από, θα έλεγα, μία ήπια ανταπόκριση, η οποία ήπια ανταπόκριση θα γίνει αντιληπτή ως επιβράδυνση ή σταμάτημα της τριχόπτωσης, έως στο πολύ καλό σενάριο, που μπορεί να αφορά ένα 20-30% των ασθενών, και εφόσον υπάρχουν υπολοιπόμενα τριχοθυλάκια που είχαν λεπτυνθεί, που δεν είχαν ομαλή ανάπτυξη, αύξηση της τριχοφίας. Η οποία αύξηση της τριχοφίας όμως, να το πούμε αυτό, να είμαστε απολύτως ειλικρινείς, δεν προκύπτει από την εμφάνιση νέων τριχών από το πουθενά. Αυτό δεν γίνεται. Mm-hmm. Προκύπτει από τη διέγερση τριχοθυλακίων, τα οποία δεν μπορούσαν να παράξουν μια υγιή και δυνατή τρίχα, και τώρα με τη βοήθεια των αυξητικών παραγόντων το καταφέρνουν. Συνήθως, με βάση τα διεθνή βιβλιογραφικά δεδομένα, η βελτίωση αυτή αρχίζει να επέρχεται μετά τη δεύτερη με τρίτη συνεδρία. Με δεδομένο ότι οι συνεδρίες γίνονται σε μεσοδιαστήματα του ενός μήνους, περίπου μετά τους 2-3 πρώτους μήνες. Εξαιρετικά ελπιδοφόρο αυτό που μας λέτε και μάλιστα φαίνεται και σε κάποια αποτελέσματα που βλέπουμε. Κοιτάξτε, αυτό που βλέπουμε είναι πραγματικά ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Γιατί μη γνωρίζοντας ότι αυτό είναι κάτι που έγινε μόνο με συντηρητική αγωγή, με αυτόλογη μεσοθεραπεία, με PRP, εγώ νόμιζα ότι έχει γίνει μεταμόσχευση. Μα αυτό ακριβώς. Ένας τρίτος παρατηρητής θα έλεγε ότι αυτό είναι αποτέλεσμα μιας επιτυχημένης μεταμόσχευσης. Mm-hmm. Και όμως εδώ πρόκειται για μια νεαρή κοπέλα, 25 ετών, η οποία εμφανίζει αυτή την εικόνα εξάμηνο μετά την έναρξη των θεραπείων PRP. Με υποστήριξη μόνο με μινοξιδίλη, δηλαδή τη συντηρητική θεραπεία που είπαμε πριν, και χωρίς μεταμόσχευση. Εντυπωσιακό πάρα πολύ. Εδώ? Εδώ πρόκειται για μια πιο εξειδικευμένη μορφή τριχόπτωσης, που είναι η γυροειδής αλοπεγία. Είναι μια πάθηση αγνώστου αιτιολογίας, πιθανότατα αυτοάνωσης προέλευσης, δηλαδή ο ίδιος ο οργανισμός την προκαλεί. Mm-hmm. Σχετίζεται με καταστάσεις συνήθως έντονου στρες. Δύσκολο να τα αντιμετωπίσει αυτό. Και το έχετε δει, φαντάζομαι, και εσείς. Είναι άνθρωποι οι οποίοι χάνουν είτε το σύνολο των μαλλιών τους μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, mm-hmm. είτε μικρές περιοχές όπως την εικόνα που παρατηρούμε, που αδειάζουν στην κυριολεξία μέσα σε ελάχιστο χρόνο, μέρες ή εβδομάδες από τρίχες. Εκεί λοιπόν οι κλασικές συντηρητικές θεραπείες δεν είναι τόσο αποδοτικές. Υπάρχουν μικρές πιθανότητες επανέκφυσης των τριχών αυτόματα, αλλά έχουμε δει ότι είναι εξαιρετικά ευεργετικό το PRP. Εδώ λοιπόν είναι μια τέτοια περίπτωση όπου έχουμε απόλυτη πλέον ίαση της περιοχής με τη γυροειδή αλοπεκία μόνο και μόνο με την εφαρμογή του PRP.
Μάλιστα. Άρα, αν θέλουμε να κάνουμε εμείς αυτή τη θεραπεία PRP, αν μας την προτείνει και ο γιατρός μας, και αφοσιωθούμε σε αυτή, για πόσο καιρό πρέπει να την κάνουμε για να πάρουμε αποτελέσματα? Υπάρχουν διάφορα πρωτόκολλα εφαρμογής. Τα κυριότερα πρωτόκολλα, αυτά που εφαρμόζουμε και εμείς στην κλινική μας, αλλά και αυτά που λέει η διεθνής εμπειρία, είναι εφαρμογή ανά μήνα για 3 ή 4 συνεδρίες και μετά εφαρμογή επαναληπτικής αναμνηστικής συνεδρίας ανά τρίμηνο ή εξάμηνο. Γιατί δυστυχώς ο οργανισμός μας έχει τη λεγόμενη μνήμη, mm-hmm. που σημαίνει ότι αν σταματήσει η θεραπεία αυτή, κάποια στιγμή μετά, μέσα σε λίγους μήνες, μπορεί να έχουμε μια επανεμφάνιση του φαινομένου της τριχόπτωσης. Okay. Και πάλι δεν είναι όμως πολλές. Εγώ περίμενα να μου πείτε παραπάνω θεραπείες για να. Μετά, κοιτάξτε, ανάλογα με την περίπτωση, mm-hmm. συναποφασίζουμε με τον ασθενή μας εάν συνεχίζουμε σε πιο τακτά χρονικά διαστήματα. Οι περισσότεροι, να σας πω, όταν βλέπουν εξαιρετικά αποτελέσματα, είναι αυτοί οι οποίοι θέλουν να το διατηρήσουν. Ναι. Είναι οι άνθρωποι δηλαδή που σου λένε, γιατρέ, μήπως μπορώ να το κάνω και πιο συχνά, να είμαι πιο σίγουρος για το αποτέλεσμα. Εκεί πέρα λοιπόν, εγώ τους ενθαρρύνω. Όπως ενθαρρύνω να μην διακόπτουν τη θεραπεία και περιπτώσεις όπως είναι της γυροειδούς αλοπαικίας, όπου επειδή τα αίτια είναι άγνωστα και δεν μπορούμε να ξέρουμε μακροπρόθεσμα την ανταπόκριση, να πω έτσι, του ασθενούς στις θεραπείες, λέω, αν βρέθηκε μια περίπτωση που δουλεύει το PRP και εκεί πέρα που ο άνθρωπος είχε επί χρόνια ταλαιπωρηθεί και δεν είχε μαλλιά και τώρα έχει, καλό είναι να συνεχίσεις. Μα νομίζω ότι υπάρχει και λόγος δηλαδή, να τη διακοπή. Σταματήσεις έτσι κι αλλιώς. Όχι. Το καλό της αυτόλογης μεσοθεραπείας είναι ότι, πρώτον, είναι γνωστή στην επανορθωτική χειρουργική εδώ και δεκαετίες, όπως σας είπα. Και ασφαλέστατη μέθοδος, γιατί δεν πρόκειται για ξένες ουσίες. Πρόκειται ουσιαστικά για εφαρμογή αυξητικών παραγόντων από το πλάσμα του αίματος, το οποίο υπάρχει μέσα στο αίμα μας. Φυσικό. Και φυσικά αφορά τον ίδιο τον ασθενή. Δεν μπορεί να γίνει από άλλον άνθρωπο σε άλλον. Υπάρχει ανάγκη αποθεραπείας μετά από αυτήν την αυτόλογη μεσοθεραπεία με το PRP? Όχι. Και μάλιστα αυτό τη συνιστά μια πολύ εύκολη, να το πω έτσι, θεραπεία από πλευράς ασθενούς, γιατί πραγματικά γίνεται σε συνθήκες εξωτερικού ιατρίου, διαρκεί μαζί με την αιμολυψία και την επεξεργασία του αίματος και την εφαρμογή όχι παραπάνω από 3/4 της ώρας, και η μόνη οδηγία που δίνουμε είναι για τις επόμενες 1 ή 2 ώρες να μην λουστεί ο ασθενής. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, την κάνει μια θεραπεία πολύ εύκολα ανεκτή και μια θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί σε βάση εξωτερική. Δηλαδή, τελειώνει κάποιος τις δουλειές του, τις υποχρεώσεις του, πηγαίνει στο ιατρείο, κάνει τη θεραπεία του και πηγαίνει μετά σπίτι του. Το γεγονός ότι είναι τόσο καλά ανεκτή και ελάχιστα επώδυνη, έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις ηλικίες και σε άντρες και σε γυναίκες, και δεν σας κρύβω ότι την εφαρμόζουμε ακόμη και σε μικρά παιδιά, τα οποία πάσχουν από γυροειδή αλοπαικία, όπως είπαμε πριν, όπου εκεί πέρα δεν έχουμε πραγματικά άλλο οπλοστάσιο. Αυτό που βλέπουμε, ας πούμε, στην εικόνα, παρακολουθούμε στο monitor, είναι η περίπτωση ενός παιδιού 15 ετών, το οποίο είχε εμφανίσει γυροειδή αλοπαικία σε ηλικία 4 ετών. Δεν ξέρω αν είστε σε θέση να αντιληφθείτε το μέγεθος του ψυχολογικού προβλήματος για ένα παιδί το οποίο κατά τη διάρκεια της σχολικής ηλικίας έχει χάσει τα μαλλιά του. Τα παιδιά αυτά, τα περισσότερα, διστάζουν να πάνε ακόμη και στο σχολείο. Υφίστανται πίεση, bullying από το περιβάλλον τους, από τους συμμαθητές τους. Βεβαίως. Τους είναι ακατανόητο γιατί ένα τόσο νεαρό παιδί, υγιές κατά τα λοιπά, να έχει χάσει τα μαλλιά του. Όταν λοιπόν εκεί πέρα έχουμε δοκιμάσει τα πάντα και δεν έχει πετύχει τίποτα, και κάνουμε το PRP και έχει αυτά τα θεαματικά αποτελέσματα. Ναι, εκεί είναι πέρα. Είναι όντως θεαματικά τα αποτελέσματα. Σας λέω ότι πολύ απλά συνεχίζουμε με την αγωγή αυτή. Το περιστατικό αυτό το έχουμε δημοσιεύσει στο Διεθνή Ιατρικό Τύπο. Έχει αποσπάσει κολακευτικά σχόλια και έχουμε και άλλα τέτοια περιστατικά. Και όχι άδικα. Βεβαίως. Μα το βλέπετε κιόλας. Αυτό που βελτιώνουμε κυρίως δεν είναι ένα ιατρικό πρόβλημα με την κλασική νεατόρου, είναι η ψυχολογία του ασθενούς. Και ειδικά στα νεότερα κομμάτι. Παιδιά, στους νεότερους ασθενείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ειδικά στα παιδιά, εννοείται. Βεβαίως. Είπατε πόσο ήταν, 15 χρονών το παιδί. 15 ετών όταν έκανε τη θεραπεία, αλλά φανταστείτε ότι το πρόβλημα αυτό το είχε για τουλάχιστον 10 χρόνια. Πολλά, πάρα πολλά χρόνια. Βεβαίως. Πάρα πολλά χρόνια να αντιμετωπίσει ένα τέτοιο πρόβλημα. Σίγουρα. Αν και μας το είπατε πριν, να το διευκρινίσουμε, το αποτέλεσμα είναι μόνιμο αν δεν σταματήσουμε και βάλουμε σε κάποια συντήρηση την αγωγή αυτή. Ακριβώς. Το μόνο, θα έλεγα σε εισαγωγικά, μειονέκτημα των συντηρητικών θεραπείων είναι ότι είναι αποτελεσματικές για όσο διάστημα εφαρμόζονται. Mm-hmm. Γιατί, πολύ βασικό. Γιατί από κάτω λειτουργεί ένας μηχανισμός στον οργανισμό μας, κληρονομικός, τα γονίδια μας, το DNA μας, που δίνει εντολή στις τρίχες, με λίγα λόγια, να πέσουν.
Αν λοιπόν αυτό δεν το αναστέλουμε εμείς με την κατάλληλη αγωγή, κάποια στιγμή επανέρχεται. Τεκμηριωμένα αποτελέσματα, το είδαμε και live στα αποτελέσματα που μας φέρατε. Ακριβώς. Είναι ασφαλής θεραπεία, τα διευκρινίζουμε τα λεφτά, είναι ανώδυνη. Κοιτάξτε να δείτε, αν εξαιρέσουμε ότι υπάρχει μια αιμοληψία, όπως όταν δίνουμε αίμα για εξετάσεις. Έτσι. Και αν εξαιρέσουμε ότι η εφαρμογή γίνεται συνήθως ή με microneedling, με μικροβελόνες, ή με πολύ λεπτή βελόνη 30G, πολύ μικρότερης διαμέτρου από αυτές που χρησιμοποιούμε συνήθως, αυτός είναι ο μόνος πόνος. Οι περισσότεροι βέβαια άνθρωποι, να το πω αυτό, χειρίζονται την κατάσταση πολύ ήρεμα και ήπια, χωρίς καμία ανάγκη για αναισθησία ή οτιδήποτε άλλο. Σε μικρότερα παιδιά ή σε κάποιον που είναι πολύ ευαίσθητος, έχουμε και εμείς τον τρόπο, επειδή μιλάμε για το τριχωτό της κεφαλής, να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες τοπικές αναισθησίες, ούτως ώστε να μην αισθάνονται τίποτα. Μάλιστα. Μας είπατε ότι είναι για όλους αυτή η θεραπεία. Υπάρχουν κάποιες ομάδες ασθενών οι οποίοι να αποκλείονται ενδεχομένως? Θα πρέπει πάλι να λάβουμε ένα λεπτομερές ιστορικό, ιατρικό, για το αν υπάρχει λήψη φαρμάκων, αν υπάρχουν κάποιες αυτοάνωσες παθήσεις ή σε ογκολογικούς ασθενείς, θα πρέπει να έχει γίνει κατόπιν συνονίσεως με το γιατρό τους. Αλλά οι περιπτώσεις αυτές είναι λίγες. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα κοντά μας. Εγώ σας ευχαριστώ.